εδώ δύο και μένα. Ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΕΤΗ Γορτινίας. Ο σύλλογός σας, ο σύλλογός μας. Οι περιοδίες στα δικά μας τα χωριά, βέβαια είναι πάρα πολλά τα χωριά της Γορτινίας. Να δείξουμε στην νεολαία που έχει φύγει και γυρίζει για καλοκαίρι ότι είμαστε ζωντανοί. Τα παιδιά που είναι από εδώ είναι παιδιά αυριανοί πρωταθλητές. Θα τα καμαρώσετε. Θα δείτε ότι έχουν κάνει τεράστιες προόδους. Στο σημείο αυτό και στον ιερό χώρο εδώ που βρισκόμαστε στο προάβλιο της Εκκλησίας, μεγάλη χάρη της, γιορτάζει νομίζω μεθαύριο της Παναγίας, να ευχαριστήσω το Δήμο Γορτινίας, την κυρία Διαμαντοπούλου που βοηθήσαν ενεργά με το να μας δώσουν τα μετάλλια και τις πλακέτες και οτιδήποτε χρειαζόταν οι αθλητές μας στήριξαν. Ένα χειροκρότημα από τους αθλητές μας. Ο Δήμος μας στήριξε, τον ευχαριστούμε και γι' αυτό μπορούμε και ανταποκρινόμαστε σε κάποιες εκδηλώσεις. Να κινήσεις άμυνας, η πρώτη κίνηση που θα δείτε είναι άμυνα, είναι το κέταμπαράι, είναι άμυνα, άμυνα σε λάκτισμα μεσαίας περιοχής και μετά πάει η αντεπίθεση. Είμαστε έτοιμοι, παιδιά. Πάμε για το σηκωζού και ένα. Σηκωζού και ένα. Για πάμε ζωηρά. Έτσι. Νι. Πιο ζωηρά. Έτσι. Νι. Έτσι, μπράβο. Έτσι. 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 Νι. Έτσι. Άρα χειροκρότημα στα παιδιά μας για την κίνησή τους. Σηκώσου, κυρία! Έτσι! Νι! Ε! Σε! Σι! Ε! Γκο! Ρι! Ε! Έτσι! Πάρα πολύ ωραία. Είδαμε λοιπόν, εντάξει, όχι. Έχουμε, κάνουμε ένα λάκτισμα στα πλευρά. Αυτή την κίνηση είδατε. Αμέσως αποκρούμε. Κάνεις ένα λάκτισμα στο δάσκαλό σου. Αυτό είναι το, η πρώτη απόκρουση. Κάνεις ένα οϊζούκι. Η δεύτερη απόκρουση. Και πάμε τώρα, θα κάνω εγώ επίθεση, να δείτε την τρίτη απόκρουση που είναι χτύπημα από πάνω. Έτσι! Αυτό είδατε τώρα. Σας το έδειξα έτσι λίγο περί. Δυο κοουκέμι. Πάμε. Έτσι! Συνεχίζουμε, παιδιά. Σωστά το χέρι μας, κοντά στο σώμα, όχι πολύ μακριά. Τα παιδιά ξέρουν να πέσουν, δεν χτυπάνε. Σας δείχνουμε μικρό κομματάκι από τη δουλειά μας. Και βγαίνουμε σιγά σιγά έξω. Αυτό ο καρατέκα, ο άνθρωπος που ασχολείται με την αυτοάμυνα και τις συγκεκριμένες ασκήσεις, πρέπει να περιμένει και το απρόσμενο.
τώρα οξύμορο το σχήμα. Σοφία. Σηκώνουμε σωστά το σώμα μας. Εδώ θα δείτε λιγάκι την εξέλιξη, το τι μπορούμε να κάνουμε οι πιο προχωρημένοι αθλητές. Ανεβαίνουμε σωστά. Πάμε, Ρίνα. Η Ρίνα Κανελοπούλου. Καταπληκτική η Σοφία. Ασκήσεις υψηλού επίπεδου. Θα τις δούμε και σε πανελλήνια και σε παγκόσμια πρωταθλήματα τις συγκεκριμένες ασκήσεις. Πολύ ωραία. Ματσκοζέ! Η καφέ ζώνη είναι από τη Βιτίνα, η καφέ ζώνη είναι από τη Δημητσάνα. Κινήσεις που βλέπετε είναι εσωτερικής δύναμης, ηρεμίας, ψυχραιμίας και αυτοσυγκέντρωσης. Αναπνευστικές κινήσεις της σχολής Ναχάτε Σιτορίου.
περάσατε από έναν άνθρωπο που πλησιάζει τα 60 τεχνικές, οι οποίες με την εσωτερική δύναμη που τις διακατέχει είναι ικανές να δεχθούν την ώρα που υπάρχει εισπνοή-εκπνοή. Αυτό να δεχθείς οποιοδήποτε χτύπημα και να μην καταλάβεις καν τον πόνο. Ο εγκέφαλος να δώσει εντολή ότι δεν πονάμε. Εδώ θα απολαύσετε το μεγαλύτερο κάτα τις πιο πολύπλοκες και τις πιο σύνθετες ασκήσεις του συστήματός μας. Θα δείτε την έκρηξη, την ταχύτητα, την ακρίβεια στα λακτίσματα, την ακρίβεια στα χτυπήματα, στις αποκρούσεις που βλέπετε τώρα, στην αντεπίθεση μωρότε ζούκι με δύο γροθιές, σανταγιάρα κουνσάκου. Όποιος από εσάς μπαίνει στο YouTube μπορεί να το δει σε family εκτέλεση από παγκόσμιες πρωταθλήτριες. Μεγάλο κάτα, σύνθετες κινήσεις. Πάμε μια φορά, παιδιά, και θέλω και κοιάει στο σαν. Άλλο ένα. Όπως διαπιστώνετε, η ορμή των καρατέκα βγαίνει μόνο επάνω σε στόχο, ποτέ σε συναθλητή. Σας κάνω την εισαγωγή αυτή, γιατί σε λίγο θα δείτε το τρίτο μέρος της εκδήλωσης που κάνουμε εδώ, που είναι το πλέον δυναμικό και εντυπωσιακό. Είναι το μαβά συγκέρι, έτσι λέγεται. Με το παράγγελμα θέλω ένα μπροστινό μαβά συγκέρι να αγγίξει το στόχο. Εδώ πλέον δεν βάζουμε δύναμη, απευθύνεται σε συναθλητή και βλέπετε πώς ακριβώς γίνεται. Έτσι! Νι! Πέρασε κάτω από το στόχο. Άρα είναι πολύ εύκολο, όπως βλέπετε, να αγγίξει το στόχο. Εδώ πλέον δεν βάζουμε δύναμη, είναι συγκεκριμένη η κίνηση. Πάμε άλλη μια φορά. Έτσι! Νι! Σα! Και εδώ εσύ, στο χώρο, άλλη μια φορά. Έτσι! Νι! Σα! Έτσι, μπράβο. Χαιρετάτε ως. Και τώρα έρχεται ο Κωνσταντίνος. Πάμε, παιδιά. Έτσι! Νι! Κοιτάξτε το νεαρό. Ίσα που αγγίζει τον στόχο. Σα! Λίγο πιο ψηλά οι στόχοι. Έτσι! Νι! Σα! Πολύ ωραία ένα χειροκρότημα για τα παιδιά μας. Ωραία, η όλη αυτή γίνεται και για εσάς, να αποκτάτε εμπειρία. Το μόνο που δεν μπορώ να σας κοιτάξω είναι η εμπειρία. Γνώσεις μπορώ, εμπειρία όχι. Όλοι πρέπει να έχουν αυτή. Ναι! Ναι! Μπράβο.
Ένα κύριο πλάσμα για τις κοπέλες. Για να δούμε τη Σοφία την κατά. Απέναντι στο Μιχάλη, όταν ο Μιχάλης προσπαθεί να γίνει επιθετικός. Για να δούμε. Βλέπετε πως τον έχει τη στόχου και προσπαθεί να είναι. Σάρπαξε το χέρι του παιδιού και χτύπημα, μπράβο. Νίκος είναι ζωηρός. Εδώ το χτύπημα είναι. Μη φανταστείτε ότι υπήρχε κοντρόλ εδώ. Οι μικροί δεν το έχουν ακόμα στο αίμα τους το κοντρόλ. Πάρα πολύ ωραίο. Γεια σας, σωστά το πόδι, έτσι, μπράβο. Είδατε με μπό, βλέπετε με μισάκο, ασκήσει με μισάκο και συγκεκριμένα είναι τα ρόπαλα που παλιά τυπάγαμε το καλαμπόκι. Ανατρέπει και το χτυπάει. Μπράβο, μπράβο. Τι θα μπορούσε να συμβεί στο δρόμο, αυτό το είδατε και από τους μικρούς. Εδώ βλέπετε και την κίνηση την παραπάνω. Το κλείδωμα του ποδιού κάτω, κλείδωμα τζιουζίτσου. Διάσημο ποδιού, ανατροπή. Όπως βλέπετε, τα κορίτσια. Ξέρουν τα αδύνατα σημεία μας και το εκμεταλλεύονται όταν χρειάζεται. Χτύπημα και στο κεφάλι, κλείδωμα του χεριού. Το χτύπημα στο τατάμι σημαίνει ότι παραδίδομαι. Εδώ είναι λίγο δύσκολο, πάμε. Κλείδωμα τζουτζικατάμι λέγεται η άσκηση. Είναι κλείδωμα κάτω στο έδαφος. Δεν γίνεται το πνίξιμο. Εδώ είναι η λαβή συνοδείας που διδάσκονται οι αστυνομικοί. Σπάσιμο του καρπού. Είναι μια λαβή που σίγουρα πονάει. Μπράβο, παιδιά. Κάνετε ό,τι καλύτερο. Πολύ ωραία, μπράβο στην ομιλία. Η ομιλία έχει το κοντρόλ, κρατάει κοντρόλ. Στρίψιμο, κατέβασμα. Πάρα πολύ ωραία τα παιδιά. Κάνουν δύσκολα πράγματα, δύσκολες τεχνικές. Στοχευμένα χτυπήματα. Εδώ προσέχουμε, μπράβο παιδιά. Και το πηδόνι κάτω, πολύ ωραία, μπράβο. Μας. Για να δούμε οι κοπέλες. Απόκουση, αποφυγή, χτύπημα, ούραμα βάση, κλείδωμα του κεφαλιού και κοντρόλ στο χτύπημα. Μπράβο. Μπράβο τα παιδιά. Όπως βλέπετε τα χτυπήματα ελάχιστα από το στόχο σταματάνε. Απέφυγε το λάκτισμα. Είναι εύκολο να τον κρεμίσει έτσι τον αντίπαλο από τη φόρα του και να τον κλειδώσεις και κάτω. Εδώ είναι μια εξειδικευμένη τεχνική. Το χτύπημα
στο κέριο σημείο που πρέπει να είναι. Κούραμα βάση και συνεταίρωση. Κάκι κατάμι, ανατροπή τζούτσι κατάμι, μπράβο. Είναι τα σάι, τα όπλα που μπορεί να αντιμετωπίσει στο σπαθί. Όπως είδατε έγινε σωστή αποφυγή και χτύπημα και πνίξιμο. Μα, πάρα πολύ ωραία τα παιδιά. Λίγο μα κάτω. Ο Δαβίδ με το γολιά. Ογκομετρικά τουλάχιστον θα μπορούσαμε να το δεχτούμε σε αυτή τη φάση. Πολύ ωραίο κλείδωμα κάτω. Μπράβο, πολύ ωραία. Τους αθλητές μας τι μπορούν να μας δείξουν. Συμμετοχή από όλους. Γίνεται μια μικρή μάχη, ένα γύρισμα σπάσιμο και ξεδεπέρωση. Πρίποση, μάχη με τους αθλητές, κλείδωμα του αφιένα, του λαιμού, στοχευμένο χτύπημα. Αυτό είναι η ακρίβεια. Μέχρι εκεί μέχρι. Μπράβο, μπράβο. Πάμε, έχουν ακόμα πιο δύσκολα πράγματα τα παιδιά. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Μπράβο, αυτό είναι. Γιατί από ό,τι είδα καταφέραμε, σας ευχαριστούμε πολύ, καταφέραμε να μην φύγετε, άρα κάτι κάνε. Ο καθρέφτης, ο δάσκαλος πάντοτε δείχνει, αλλά ο καθρέφτης του δάσκαλου είναι οι μαθητές του. Ακόμα και να πετάει, όταν οι μαθητές του δεν κάνουν κάτι αντίστοιχο, το βαθμό δεν τον παίρνει. Πάντοτε όταν σπάζω τις πέτρες από την κούρα, τις αυθεντικές πέτρες από την κούρα, λένε δάσκαλε, σίγουρα τις είχες χαράξει. Αυτό το ακούω κάθε χρόνο. Και φυσικά δεν θα τολμούσα ποτέ να κάνω κάτι τέτοιο, όχι ότι θα ήταν δύσκολο, γιατί τις πέτρες τις διαλέγω μαζί με τα παιδιά μου και έτσι τι μήνυμα θα τους έδινε. Σας υπόσχομαι ότι ο δάσκαλος θα κάνει στο τουρνουά του χρόνου που θα γίνει στη Δημητσάνα όπως κάθε χρόνο. Ευχαριστώ όλους εσάς για την υπομονή σας που στάθηκε αρρωγός, κιλοβάτης και μας βοήθησε στο να δείτε εσείς αυτή την εικόνα. Πιστεύω να κάλυψε και τα πιο δύσκολα γούστα. Έτσι θέλω να πιστεύω. Εμείς στη μέση της γορτινίας
δείχνουμε ότι η Γορτινία εξακολουθεί να γεννά πρωταθλητές. Έχουμε κοντά μας Ολυμπιονίκες. Θα σας αναφέρω από τη Στεμίτσα το Θανόπουλο. Αυτός ο άνθρωπος, ο άθλος που έχει κάνει στο να γίνει Ολυμπιονίκης, είναι ο οδηγός του ΕΦ αγωνίζεστε και των προσδοκιών όλων των γονιών και μου προσωπικά για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ένα χειροκρότημα για όλο τον κόσμο.